Ιστιοπλοεία θα τιμήσει αύριο σε ειδική τελετή ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος. Μάλιστα, προς τιμήν τους διοργάνωσε δύο ιστιοδρομίες. Την πρώτη σήμερα με παλαιά ιστιοφόρα από 30 έως 100 ετών και τη δεύτερη αύριο με σκάφη Dragon που θα αναβιώσει την πρώτη χρυσή διάκριση για την ελληνική ιστιοπλοεία το 1960 στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης. Μάλιστα, θα διαγωνιστεί το ίδιο πλήρωμα ο Οδυσσέας Εσκιτζόγλου, ο Γεώργιος Ζαΐμης και ο Τέος Βασιλιάς Κωνσταντίνος. Γέμισε πανιά και εύδρομα παλιά ιστιοφόρα ο όρμος του Μικρολίμανου και καπεταναίους και πληρώματα από διακεκριμένους ιστιοπλόους στον αγώνα κλασικών σκαφών. Ο σκοπός του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος, ιερός, να τιμηθούν αυτοί που τίμησαν με Ολυμπιακά μετάλλια την Ελλάδα. Αύριο, μάλιστα, το πλήρωμα που πριν από 50 χρόνια κέρδισε το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστιοπλοεία για τα εθνικά μας χρώματα θα αναβιώσει τον άθλο. Όπως το 1960 στη Ρώμη, ο τότε διάδοχος Κωνσταντίνος, ο Οδυσσέας Εσκιτζόγλου και ο Γεώργιος Ζαΐμης θα πρωταγωνιστήσουν στην αναβίωση. Αναβίωση της Ρώμης δεν ξέρω. Αυτά πλέον είναι ξεπερασμένα. Αλλά πάντως προσπαθούν να μας κάνουν μια. Και το δεχόμαστε με ευχαρίστηση μια τιμή. Ο Όμιλος να τιμήσει όλους τους Ολυμπιονίκες. Είμαστε περίπου 18, οι οποίοι είχαμε την ευκαιρία να τιμήσουμε τη χώρα μας. Τώρα θα δοκιμάσουμε να τρέξουμε λίγο αύριο. Σιγά σιγά όμως. Και μπορεί η μπουνάτσα του Φαλήρου να ανάγκασε τους ιστιοπλόους να παλεύουν με την μπουκαδούρα, κάποια όμως από τα παλιά ιστιοφόρα που στόλισαν τον ορίζοντα με όμορφες εικόνες ανταγωνίστηκαν σε ταχύτητα τον άνεμο. Ήταν ενδιαφέρουσα η κούρση, διότι είναι με πολύ μεγάλα τα σκάφη. Και βέβαια στο τιμόνι αργεί να. Τουλάχιστον κάνει αριστερά και αργεί να πιάσει. Αλλά εντάξει, το συνηθίσαμε. Ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος χρειάστηκε να δώσει μάχη για να προσελκύσει όλα αυτά τα καλοσυντηρημένα παλιά ιστιοφόρα που και μόνον η εικόνα τους είναι πόλος έλξης για τον τουρισμό. Αυτό είναι σίγουρο. Φέρνουν τουρισμό, φέρνουν κόσμο εδώ πέρα. Είναι απαραίτητο. Η χώρα χρειάζεται τουρίστες. Αλλά και για μένα να βλέπω αυτόν τον όρμο εδώ πέρα στο Τουρκολίμανο και όλα τα σκάφη δίνει μια ηρεμία. Γιατί θυμάμαι τα παλιά. Όμως η ελληνική ναυτοσύνη έχει και τη συνέχειά τη. Αυτό είναι καινούριο εσυμπλό. Μπορεί το παιδάκι να δει λίγο το. Έλα. Με την παρότρινση των παλιών, μια καινούρια γενιά ιστιοπλών ετοιμάζεται να σηκώσει τα δικά τη πανιά στη ρότα των Ολυμπιονικών. Τη ιστιοπλοεία θα τιμήσει αύριο.